Καραβεσίνη, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή είναι η ημερίδα γυναίκες σε κρίση. Γυναίκες σε κρίση? Οι γυναίκες είναι και σε κρίση. Αλλά οι γυναίκες αντιστέκονται κιόλας. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσει μέσα από την εκπομπή σας. Η κρίση είναι μια δύσκολη περίοδος, στην οποία οι άνθρωποι αλλάζουν και ουσιαστικά ή υποτάσσονται ή ανακαλύπτουν τρόπους για να αντισταθούν. Εκτιμάτε ότι είναι και μια περίοδος χειραφέτησης για τις γυναίκες αυτή η περίοδος κρίσης? Θα μπορούσε. Δεν είναι αναγκαίο, ούτε νομοτέλεια. Σίγουρα. Ίσα-ίσα που κάποιες κρίσεις στην ιστορία έχουν οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση, σε κοινωνική οπισθοδρόμηση και σε συντηρητικοποίηση. Η κρίση της δεκαετίας του 30 οδήγησε σε πάρα πολλές χώρες στην εξάπλωση του ναζιστικού και του φασιστικού φαινομένου, που σήμαινε για τις γυναίκες ένας ρόλος ο οποίος συνάδει με τα παραδοσιακά πρότυπα. Υπήρχαν τα χειροκροτητικά κινήματα των γυναικών, τα απελευθερωτικά κινήματα της εποχής εκείνης, το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο ήταν η άλλη εκδοχή. Τα φασιστικά και τα ναζιστικά κόμματα ουσιαστικά δέσαν τη γυναίκα με την κουζίνα και με την αναπαραγωγή και άρα είχαμε μια οπισθοδρόμηση στο πλαίσιο μιας μεγάλης κρίσης του καπιταλισμού όπως αυτή που έχουν διανύμει και σήμερα. Αυτό είναι και η επόμενη ερώτηση. Βλέπετε κοινά χαρακτηριστικά στην σημερινή κρίση? Δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται την ιστορία. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνει η ιστορία. Υπάρχουν αναλογίες, αλλά δεν υπάρχουν επαναλήψεις. Ποτέ δεν υπάρχουν επαναλήψεις. Και επίσης είναι μια κρίση η οποία βρίσκεται στην εξέλιξή της. Οπότε τα πράγματα μπορούν να πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Εξαρτάται από το πώς το παλεύουμε και ποιοι παλεύουμε, ποιες παλεύουμε και για ποια πράγματα. Να πούμε ότι είστε καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι ήσασταν παραμένετε εμπειρογνώμων, ανεξάρτητη εμπειρογνώμων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1997 σε θέματα φύλου και αγοράς εργασίας. Άρα η σκοπιά σας έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα με την προσπάθειά σας να μπείτε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πολύ βασικό στίγμα που θέλω να δώσω, ότι οι αγώνες των γυναικών για την απελευθέρωσή τους και για την ισότητα είναι επίκαιροι ακόμα και θα πρέπει ιδίως αυτή την περίοδο που διανύουμε να καταλάβουμε ότι η ρόλη των δύο φύλων είναι υπό αναδιαπραγμάτευση, καθημερινή αναδιαπραγμάτευση και ότι ο στόχος της ισότητας των φύλων δεν είναι μια πολυτέλεια για την περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυσης. Δεν είναι μια πολυτέλεια για την περίοδο της κρίσης. Είναι μια αναγκαιότητα να το επαναφέρουμε, διότι οι τάσεις που δημιουργούνται μέσα στην κρίση είναι η συσπήρωση στην οικογένεια και άρα η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών ως στυλοβατών της οικογένειας, που παραπέμπει στον παραδοσιακό ρόλο. Άρα η κρίση μας οθεί στον παραδοσιακό ρόλο και πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι θα πρέπει να προβάλλεται η ισότητα των φύλων για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες μέσα στην κρίση και να μην οπισθοδρομήσουμε σε άλλα πρότυπα. Και πώς μπορούμε να ακονίσουμε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας σε τέτοιες τάσεις? Περιγράφεται ένα τοπίο δηλαδή πολύ ζωφερό για το μέλλον της γυναίκας. Δεν είναι ζωφερό, δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή το φεμινιστικό κίνημα την προηγούμενη περίοδο ήταν σε σχετική υποχώρηση, διότι κακά τα ψέματα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία προέβαλε θεσμικά κατακτήθηκαν και οι νέες γενιές γυναικών δεν απλά παρήγαγαν τους ίδιους ρόλους με τις μητέρες τους. Γι' αυτό θεώρησαν πολύ λανθασμένα ότι οι γυναίκες έχουν κατακτήσει αυτά που έπρεπε να κατακτήσουν και δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να κατακτήσουν. Δηλαδή, παραγνωρίζουν και παραβλέπουν τις τεράστιες ανισότητες που διατηρούνται και μέσα στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας και στην πολιτική ζωή και θεωρούσαν ότι η ισότητα είναι κάτι, οι φεμινίστρες πια δεν έχουν τίποτα να πούν και ότι η ισότητα είναι κατακτημένη. Λοιπόν, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε πριν από την κρίση σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό και τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια μέσα στην κρίση και έχει σημειώσει υποχώρηση η ισότητα, θεωρώντας ότι τώρα πια γυναίκες, άντρες πληττόμεθα με τον ίδιο τρόπο, είμαστε όλοι στους κοινούς αγώνες, πρέπει να υπάρχει ένα αραγές μέτωπο. Ναι, ακριβώς. Για τον αγώνα των καθαριστριών.
του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς οι γυναίκες γίνονται ορατές στο δημόσιο χώρο, παλεύοντας για τα δικαιώματά τους. Οι γυναίκες αντιστέκονται. Δεν είναι απλώς θύματα, είναι και ενεργοί παράγοντες αντίστασης σε αυτή την κρίση. Μόνο οι γυναίκες στην καθαρίστες, οι γυναίκες, οι διοικητικοί πάλι των πανεπιστημίων, οι εκπαιδευτικοί στις γυναικείες ειδικότητες των επαγγελματικών λυκείων, οι γυναίκες στις σκουριές, οι γυναίκες στην κερατέα. Υπάρχουν πολλοί γυναικείοι αγώνες, όχι φεμινιστικοί, για να μην μπερδεύουν τα πράγματα, γυναικείοι αγώνες, είτε συνδικαλιστικοί είτε κοινωνικοί, στους οποίους οι γυναίκες δίνουν βασικά το παρόν και διεκδικούν αυτή την ταυτότητα μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή.